Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, κύριε Χρυσόστομε, να σας εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μας για την τόσο τιμητική πρόσκλησή σας να έλθουμε στην πολυούχο της έδρας της Ιεράς Μητροπόλεως σας, στην Αγία Παρασκευή της Χαλκίδος, και να αξιωθούμε όλοι μας, ελθόντες επί την Ηλίου Δύσην, να λάβουμε μέρος σε αυτήν την εσπερινή ιερά ακολουθία και σε αυτήν την πάνδυνη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας μας. Ευχόμαστε ο Θεός πάντοτε να σας ευλογεί, πάντοτε να σας δίνει μόνον χαρές και καμία λύπη και να σας αξιώζει, να σας αξιώνει να απολαμβάνετε την υγιική αγάπη όπως μέχρι σήμερα όλου του Ιερού Κλήρου και του πιστού λαού της Ιεράς Μητροπόλεως. Και παρακαλώ διευχών σας και διευχών των Αγίων Αρχιερέων να μου επιτρέψετε ελάχιστους λόγους να απευθύνω προς τους αγαπητούς αδελφούς οι οποίοι ήλθαν απόψε μαζί με όλους μας για να τιμήσουμε τη μνήμη της Αγίας Παρασκευής. Εντιμότατοι άρχοντες, αδελφοί μου ευλογημένοι, τιμάμε την Αγία Παρασκευή, την πολυούχο της Χαλκίδας. Τιμάμε μία Αγία η οποία συγκαταλέγεται στη χωρία των Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας. Και μάρτης για την Εκκλησία σημαίνει κάποιος ο οποίος δίνει μία συγκεκριμένη μαρτυρία. Η μαρτυρία αυτή δεν αφορά σε ένα γεγονός, αλλά αφορά σε ένα πρόσωπο. Η μάρτης Αγία Παρασκευή είναι εκείνη η οποία προσφέρει μαρτυρία Ιησού Χριστού, μαρτυρά τον Χριστό. Και μάλιστα η Αγία Παρασκευή μαρτύρησε τον Χριστό με τον τρόπο της ζωής της και με τον θάνατό της. Υπήρξε εκείνη που ακόμη και στην τελευταία στιγμή της επιγείου πορείας της έδωσε μαρτυρία του Χριστού, τον οποίον πίστευε και λάτρευε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στη ζωή της. Και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αφού ακολούθησε τα ίχνη του Χριστού. Αγωνίστηκε να κάνει τον τρόπο της ζωής του Χριστού δικό της τρόπο ζωής. Γιατί μεταξύ άλλων πολλών που ακούσαμε σε ένα από τα αναγνώσματα, τα παλαιοδιαθηκικά, της απόψινής ιεράς ακολουθίας, ήταν και εκείνη η φράση του σοφού Σολομώντος, ο οποίος είπε ότι ο Θεός είναι ο πρώτος μάρτης. Καγώ μάρτης, Κύριος ο Θεός. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μαρτυρά τον εαυτό του, προσφέρει τον εαυτό του στους ανθρώπους, είτε δια των έργων του. Σκεφτείτε ότι ολόκληρος ο κόσμος στον οποίον ζούμε ονομάζεται και είναι δημιουργία Θεού, και αυτή η δημιουργία μαρτυρεί ποιος είναι ο δημιουργός της, ενώ ταυτόχρονα είναι εκείνος που μέσα από τα πάμπολα ευεργετήματά του, τα οποία μέσω των ακτίστων ενεργειών του καταπέμπει στον κόσμο, μαρτυρά την ζώσα παρουσία του εν μέσω των ανθρώπων. Όμως ο Θεός ενεργεί και μαρτυρεί τον εαυτό του διαμέσου και των ανθρώπων, διαμέσου εκείνων οι οποίοι ονομάζονται και είναι οι μάρτυρές του, και είναι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν τα μαρτυρικά σημεία της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Η Αγία Παρασκευή, μάρτης της παρουσίας του Θεού, και ταυτόχρονα
Προσέξτε τώρα το παράδοξο γεγονός. Αυτή η μαρτυρία δίνεται μέσα από τον θάνατο. Σκεφτείτε όμως ότι ο Χριστός ονομάζει τον εαυτό του ως ζωή των ανθρώπων και ζωή του κόσμου. Πώς είναι δυνατόν η ζωή να μαρτυρείται μέσα από έναν θάνατο? Για να κατανοήσουμε την αλήθεια αυτού του λόγου, σκεφτείτε σας παρακαλώ ότι απόψε το βράδυ συναχθήκαμε να προσευχηθούμε και ταυτόχρονα μέσα από την εσπερινή ακολουθία να σηματοδοτήσουμε την έναρξη μιας καινούργιας ημέρας. Ο εσπερινός δεν είναι η τελευταία ακολουθία της ημέρας, αλλά είναι η πρώτη της επομένης ημέρας. Την ώρα που έρχεται το σκοτάδι, η Εκκλησία δείχνει προς το φως, δείχνει προς μια νέα αρχή. Εκεί που όλοι νομίζουν ότι τελειώνουν τα πάντα, η Εκκλησία έρχεται να μαρτυρήσει για μια νέα αρχή, για μια νέα πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα έρχεται να μαρτυρήσει για μια καινούργια ζωή, την ζωή που φέρνει ο Χριστός, αυτή που φανερώνεται μέσα στο σκοτάδι ως το πραγματικό φως του κόσμου που γίνεται η αρχή μιας καινούργιας πραγματικότητας. Ζούμε όλοι μας σε ένα πολιτισμό ο οποίος φαίνεται να διαφορεί για γεγονότα που αφορούν στη ζωή και στον θάνατο του ανθρώπου. Ιδιαιτέρως αυτή η αδιαφορία παρουσιάζεται μπροστά σε αυτό το γεγονός του θανάτου. Ο κόσμος θέλει να ξορκίσει τον θάνατο. Βλέπετε, όταν έχουμε μπροστά μας τον θάνατο, οι άνθρωποι θέλουμε να αποφύγουμε οτιδήποτε μας τον θυμίζει. Πηγαίνουμε στην εκκλησία για να κηδεύσουμε έναν και κοιμημένο, όπως ονομάζεται από την εκκλησία, αδελφό, έναν άνθρωπο που έχει φύγει από την παρούσα ζωή, και εκείνο που θέλουμε είναι να κλείσουμε το φέρετρο. Να μην βλέπουμε καθόλου τον άνθρωπο που έφυγε από κοντά μας. Είμαστε εκείνοι που δεν μπορούμε να αντέξουμε ούτε καν την παρουσία του θανάτου στη ζωή μας. Και φτάνουμε σε ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Δεν μπορούμε να βλέπουμε ούτε καν το νεκρό σώμα του ανθρώπου. Το θεωρούμε άξιο καταστροφής. Το οδηγούμε στη φωτιά, στην πυρά. Λες και θέλουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ξεμπερδέψουμε από αυτόν τον θάνατο. Κάποιος θα πει ότι λογικό είναι κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι θέλουν τη ζωή, νοιάζονται για τη ζωή. Προσέξτε όμως ότι μέσα από τέτοιες πράξεις δεν είναι η ζωή που στην πραγματικότητα μας νοιάζει, αλλά είναι το πώς θα ξεφύγουμε από τον πόνο που μπορεί να προκαλεί ο θάνατος. Μέσα στην εκκλησία δεν αρνούμαστε τον θάνατο. Ερχόμαστε όμως μέσα από την σοφία των Θεοφόρων Πατέρων και μέσα από το έργο της ζωής και την πράξη των Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας να δείξουμε ότι μέσα από τον θάνατο είναι που ξεπηγάζει η ζωή. Η ζωή για την οποία μιλάει η Εκκλησία δεν αναπτύσσεται μέσα στις ιδανικές συνθήκες ενός φαρμακείου ή ενός εργαστηρίου, αλλά είναι η ζωή που αναμετριέται καθημερινά με τον θάνατο, που ξεπερνά το θάνατο, που εκπηγάζει μέσα από το θάνατο και τελικά είναι η ζωή που νικά τον θάνατο. Η ζωή που φέρνει η Εκκλησία προέρχεται από τον θάνατο. Να γιατί με έναν παράδοξο για τη λογική μας τρόπο ψάλουμε και ομολογούμε μέσα στην Εκκλησία ότι δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια του θανάτου έρχεται η ζωή. Και να γιατί σήμερα συναχθήκαμε να εορτάσουμε τον θάνατο ενός ανθρώπου. Τον θάνατο της Αγίας Παρασκευής. Γιατί πέρα από τα φαινόμενα μπορούμε και βλέπουμε ότι αυτός ο θάνατος δεν είναι θάνατος.
Γιατί εκείνος που βρίσκεται σε ζωντανό σύνδεσμο, σε αληθινή σχέση με τον Χριστό, όπως η Αγία Παρασκευή, εκείνος δεν γνωρίζει θάνατο. Ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης και πάλι, δηλαδή ο λόγος του Θεού, είναι αδιάψευστος. Δίκαιοι και τεθνικότες ζώσει. Σήμερα λοιπόν ήλθαμε να πανηγυρίσουμε τη ζωή, να χαρούμε την ζωντανή παρουσία της Αγίας ανάμεσά μας, να την παρακαλέσουμε και να την οικετεύσουμε, να παραμένει διαρκώς πρεσβεύουσα υπερπάντων ημών ενώπιον του Θεού και να φανερώσουμε ότι ο Χριστός με τον θάνατό Του και την Ανάστασή Του και οι μάρτυρες του Χριστού που ακολούθησαν τον Χριστό έως θανάτου, μέσα από το δικό τους το θάνατο, αποκαλύπτουν μπροστά μας την ίδια τη ζωή. Ευχηθείτε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, όλοι μας, κοιτάζοντας το πρόσωπο της Αγίας Παρασκευής, να αγωνιστούμε, να μιμηθούμε και τη ζωή της. Να γινόμαστε μάρτυρες της ζωντανής παρουσίας του Χριστού δια των έργων μας, να αγωνιζόμαστε ώστε να μαρτυρούμε αυτήν την ίδια τη ζωή που μπορεί και νικά τον θάνατο.